Επτά. Επτά, θέλετε. Πέντε με αυτά θα είμαι πολύ σύντομος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες δημοσιεύτηκε και μέσα στο καλοκαίρι θα διεξαχθεί η δημοπρασία. Η Ελλάδα έπαψε να κατέχει την ντροπιαστική αποκλειστικότητα της μοναδικής ευρωπαϊκής χώρας που ποτέ δεν έκανε διαγωνισμό για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Με διεξοδική διαβούλευση και στο στάδιο κατάρτισης του νόμου αλλά και στο στάδιο δημοσίευσης της προκήρυξης, παρά τις προβλέψεις και την επιθυμία ορισμένων δυστυχώς και εδώ μέσα, είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Ο διαγωνισμός διασφαλίζει τη διαφάνεια, τους ίσους όρους για τους συμμετέχοντες, την οικονομική βιωσιμότητα των σχημάτων, τις θέσεις εργασίας, την ποιότητα, τη μεγιστοποίηση του τιμήματος για το ελληνικό δημόσιο, ενώ λαμβάνει ιδιαίτερη μέρημνα ώστε να είναι ξεκάθαρο το διοκτησιακό καθεστώς. Τις επόμενες μέρες επικαιροποιείται και ο χάρτης συχνοτήτων, οπότε με τρόπο θωρακισμένο νομικά και συνταγματικά προχωρούμε στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού με διαδικασίες που έχουν απολύτως αντικειμενικοποιηθεί. Υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή και θα ήθελα για άλλη μια φορά να καλέσω την αξιωματική αντιπολίτευση να συμβάλλει έστω και τώρα, κατόπιν εορτής κατά το ίμιση, ώστε η χώρα να αποκτήσει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με νόμιμη σύνθεση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν κάτι μένει από τη συζήτηση επί του νόμου τον οποίο συζητάμε, είναι το απίθμενο θράσος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό νομίζω θα είναι το πολιτικό γεγονός που θα τη χαρακτηρίζει, διότι ορισμένοι νομίζουν ότι εμείς θα αφήσουμε να ξεχάσει ο ελληνικός λαός όχι τις προθέσεις, τις δεσμεύσεις τους, τις υπογραφές τους, το τι είχαν δεσμευτεί στην πέμπτη αξιολόγηση, τα 20 δις παραπάνω μέτρα. Έχουμε λοιπόν εδώ μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία κινείται με την κληρονομιά του κύριου Σαμαρά. Και δεν εννοώ την κληρονομιά της ακροδεξιάς που ο ένας ανταλλάσσει ραβασάκια με τον κύριο Πατακό και ο έτερος μας καλεί να μην χαρίζουμε τη μνήμη του δικτάτορα μεταξά. Δεν εννοώ αυτά. Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε σε κάθε συζήτηση στη Βουλή και δεν θα τα χαρίσουμε. Εννοώ τη γραμμή του success story και της αριστερής παρένθεσης, η οποία αριστερή παρένθεση μάθαμε μόλις πριν από λίγο ότι ξεχύλωσε ακόμα περισσότερο και πάει λέει για τον Απρίλιο του 2017. Κάθε εβδομάδα θα τη μεταθέτουν. Και βγήκε ο κύριος Σαμαράς να πει τι. Να πει λέει ότι οι Έλληνες πρέπει να θυμηθούν πώς ήταν το Δεκέμβριο του 2014 και πώς είναι τώρα. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος το 2014 πήρε 10 δις μέτρα και πάλι δεν έπιασε το στόχο του πλεονάσματος. Ζήτησε από ποιους να θυμηθούν. Από τους αγρότες, οι οποίοι πήρανε σε ενισχύσεις και αποζημιώσεις πάνω από 2 δις και με το συνδυασμό φορολογικού και ασφαλιστικού η μεγάλη πλειοψηφία τους, η μέγιστη πλειοψηφία τους ευνοείται. Από τους μαγαζάτορες που έζησαν το ρεκόρ λουκέτων το 2013. Από τους συνταξιούχους μήπως, των οποίων τις επικουρικές τις πήγαινε για σφαγιασμό με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, την οποία εμείς αποτρέψαμε. Να θυμηθούν οι Έλληνες που έχουν την πρώτη τους κατοικία προστατευμένη, ενώ εμείς κληρονομήσαμε ένα καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης και μηδενικής προστασίας. Να το θυμηθούν μήπως οι 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι που έχουν τώρα πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι που δεν απολύθηκαν όπως προέβλεπε η πέμπτη αξιολόγηση με τις υπογραφές Σαμαρά και Στουρνάρα. Να το θυμηθούν και αυτοί. Να το θυμηθούν και όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι για τις αρνητικές προβλέψεις της ίδιας πέμπτης αξιολόγησης για την αγορά εργασίας. Να το θυμηθούν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κυρίες και κύριοι, καθώς παρακολουθούν τις οβιδιακές μεταμορφώσεις και το βέρτιγκο αντιπολιτευτικής τακτικής στο οποίο έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία. Μία μας κατηγορείται για τυφλή σύγκρουση και μία μας κατηγορείται για ανεφορών παράδοση. Και μετά βγαίνουν και τα στελέχη σας και ισχυρίζονται ότι οι Ευρωπαίοι, λέει, παραδόθηκαν στις παράλογες απαιτήσεις του Τσίπρα. Θα περιμένουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μεθερμινεύσει αυτές τις δηλώσεις και να δούμε όλοι μαζί κατά πόσο είναι συμβατές με την ακραία ρητορική περί παράδοσης, η οποία ακούγεται και αστεία, ξέρετε, όταν εξτομίζεται από 1000 ορισμένων οι οποίοι έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένη θητεία και πρακτική και πεπραγμένα στις θέσεις τις κυβερνητικές.
Συνοψίζοντας, η αξιωματική αντιπολίτευση νομίζω από την προηγούμενη διακυβέρνηση κληρονόμησε τις εκλογικές ήττες. Την ακροδεξιά η οποία μετακόμισε από την προθήκη στη διοίκηση του κόμματός τους και τη λογική της αριστερής παρένθεσης που κινδυνεύει να την κάψει στο ζέσταμα. Εμείς κληρονομήσαμε από τον κύριο Σαμαρά τις δεσμεύσεις της πέμπτης αξιολόγησης και τις ξυλώνουμε, τις ανατρέπουμε. Κληρονομήσαμε τη λογική ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Κληρονομήσαμε μια διαλυμένη κοινωνία και τη στηρίζουμε. Κληρονομήσαμε μια οικονομία σε περιδίνηση και τη σταθεροποιούμε. Ανοίγει λοιπόν μια καινούρια σελίδα για τη χώρα με το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα μέτρα όπως συμφωνήθηκαν και ψηφίστηκαν τον Ιούλιο. Ανοίγει η ρύθμιση του χρέους. Αποκαθιστούμε τη ρευστότητα στην οικονομία. Ξεκλειδώνει το αναπτυξιακό πακέτο Juncker και διαμορφώνεται μια καινούρια πραγματικότητα στην οποία πραγματικά η Νέα Δημοκρατία θα κληθεί να βασανιστεί λίγο περισσότερο για να τοποθετηθεί ιστορικά. Και αναρωτιέμαι, όλα αυτά που κάναμε εμείς ζημίωσαν τη χώρα? Η διαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνησή μας ζημίωσε τη χώρα? Συστήνουμε, όχι για τελευταία φορά, είμαι βέβαιος ότι θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε, στην αξιωματική αντιπολίτευση να ξυπνήσει, να σοβαρευτεί και να συντονιστεί με την πραγματικότητα, διότι η παρένθεση η οποία ονειρεύεται πάει για παρένθεση 8 ετίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.